Με πολλέ αβεβαιότητε καταρτίζεται το νέο προπολογισμό. Θα είναι άλλη μια χρονιά λιτότητα, καθώ αναμένονται ει πράξη 44 δι ευρώ από του φόρου. Ποιοι όμω θα πληρώσουν το μάρμαρο. Για τυπικού λόγου, όμω, ε, όπω γίνεται και τα τελευταία χρόνια, θα κατατεθεί στη Βουλή την ερχόμενη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου το προσχέδιο του προπολογισμού. Καθώ υπό τι παρούσε συνθήκε και με ανοιχτή τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, δεν είναι δυνατόν να καταρτιστεί ένα αξιόπιστο σχέδιο το οποίο μπορεί να ενσωματώσει από τώρα ασφαλή στοιχεία και προβλέψει για τι δημοσιονομικέ ανάγκε του 14. Το βέβαιο είναι ότι το 2014 θα αποτελέσει ένα ακόμη για του Έλληνε πολίτε λόγω των αυξημένων φόρων που θα κληθούν να καταβάλουν, αλλά και την περαιτέρω περισσολή των δαπανών σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως είναι η υγεία και η παιδεία. Ο πύχη των φορολογικών εσόδων από την άμεση και έμεση φορολογία θα μπει στα 44 δι ευρώ, μέρο των οποίων δεν αποκλείεται να προέλθει από νέου φόρου, αν και το μεγάλο μέρο θα το σηκώσουν τα μέτρα όπω η κατάργηση φοροαπαλλαγών ή η αύξηση φορολογικών συντελεστών, τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί και θα εφαρμοστούν από 1η Ιανουαρίου. Ο νέος προπολογισμό θα πρέπει να ενσωματώσει άλλωστε τι αποφάσει για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα τη περίοδου 2014-2017, αλλά και την σχηματοποιημένη σε μεγάλο βαθμό τον Νοέμβριο εικόνα του φετινού προπολογισμού, ο οποίο φαίνεται να επιτυγχάνει τον κεντρικό στόχο για πρωτογενέ πλεώνασμα. Το βασικό σενάριο πάντω προβλέπει μεγάλη αύξηση τη άμεση φορολογία, η οποία θα φτάνει σε ποσοστό τα 12,4%.